έτοιμος να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο την σύντροφό του, Αθηνά Κοντοπάνη, ήταν ο Τζόρτζης μονογιός πριν χάσει τη ζωή του στο τροχαίο με τη Φεράρι, το βράδυ της 5ης 13 πρώτα. Το ζευγάρι είχε προγραμματίσει το μυστήριο μαζί με τη βάφτιση του μικρότερου γιου του στη Μύκονο τον επόμενο Σεπτέμβριο, ενώ είχαν κάνει ήδη τον πολιτικό στις 5 Μαρτίου του 2020 στο Δημαρχείο Βούλας. Λίγους μήνες μετά βάφτισε το παιδί του, που είχε έρθει στον κόσμο από προηγούμενη σχέση του. Η εκπομπή τη Live παρουσιάσε φωτογραφίες από τα μυστήρια, ενώ στη εκπομπή μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής 14 πρώτα και η αντιδήμαρχος Μυκόνου Μη Φουρναράκη. Είχα την τύχη και τη χαρά να συμμετέχω στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του και δυστυχώς μιλάμε για την πιο δυστυχισμένη στιγμή της ζωής τους. Δυστυχώς ένα αναπάντεχο γεγονός που μας έχει προκαλέσει οδύνη. Πια όλα παίζει ρόλο η ταχύτητα. Ο Τζόρτζης είχε πάντα ωραία και δυνατά αυτοκίνητα. Η Κατερίνα Μονογιού έχει υποστεί σοκ, είπε χαρακτηριστικά, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο Τζόρτζης Μονογιός θα παντρευόταν τον Σεπτέμβριο του 2022.